Ζει κάτω από άθλιες συνθήκες. Περιφέρεται στους δρόμους ο πατελών, ενώ το βράδυ κοιμάται σε πεζοδρόμιο και έξω από το σπίτι που νίκιαζε πριν από 2 χρόνια, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι της περιοχής. Τη νύχτα σκεπάζεται με κουβέρτα που έχει τοποθετήσει σε τοίχο γειτονικού σπιτιού, ενώ εξασφαλίζει ένα πιάτο φαγητό από τη γειτονιά. Έμαθε που κοιμάμαι. Στο πεζοδρόμιο κοιμάμαι. Δεν είναι ωραία. Καθόλου. Δύσκολο. Αυτό που δεν το θέλαμε καθόλου και θέλαμε να το αποφύγουμε, μας έτυχε. Τι να κάνουμε. Αυτή η κυρία πρέπει να είναι στους δρόμους πάνω από 2 εβδομάδες. Αλλά η κατάσταση σε αυτή τη γυναίκα δεν πάει άλλο. Δηλαδή όλοι μας εδώ στη γειτονιά προβληματιζόμαστε. Αυτή, από ό,τι ξέρω, αυτή η κοπέλα, η γυναίκα έμεινε με τους, μάλλον με το γιο, και φύγαν για δουλειά μάλλον ο γιος και έμεινε μόνη. Η 65χρονη Κατερίνα είναι μητέρα 5 παιδιών. Όπως υποστηρίζει, παλαιότερα εξασφάλιζε μεροκάματα στους πάγκους λαϊκών αγορών. Η ίδια αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενώ συγγενικά της πρόσωπα, όπως μας ανέφερε, βρίσκονται στην Πάτρα. Λίγη ανθρωπιά, κατανόηση. Αυτά. Αυτή δεν είναι η κατάσταση. Νέος πέθανε ο άντρας μου. Θυμάστε γεγονότα ή ξεχνάτε? Ξεχνάω πολύ. Μου το είπε και ο γιατρός. Αλλά έχει πρόβλημα ότι δεν ζητίζεται, κοιμάται στο πεζοδρόμιο, τουαλέτα στο πεζοδρόμιο. Μυρίζει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια δομή αυτή η γυναίκα να βοηθηθεί. Εμείς δεν μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Αν είχα χρόνο να την κάνω μπάνιο, να την πλύνω, θα το έκανα. Όχι πως είμαι καλός άνθρωπος. Θέλει βοήθεια. Θα πρέπει επιτέλους η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου να σκύψει στο πρόβλημα, σχολιάζουν δημότες οι οποίοι μας περιέγραψαν δραματικές καταστάσεις. Μου φέρνουν φαγητό οι γειτόνιοι. Μόνοι μου μπορώ να πω. Πάρε με σε παρακαλώ απόψε να κοιμηθώ. Εδώ η γειτονιά τη στηρίζει. Μια τυρόπιτα, λίγο φαΐ, ένα μπουκάλι νερό, μια πορτοκαλάδα. Δεν αρκεί, παιδιά, αυτό. Θα χειμωνιάσει, θέλει βοήθεια. Για το ζήτημα επικοινωνήσαμε με την αρμόδια αντιδήμαρχο Ρένα Παπαδάκη Σκαλίδη, η οποία μας ανέφερε ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν γνώση της κατάστασης της κυρίας Κατερίνας και ότι η κοινωνική υπηρεσία βρίσκεται σε επικοινωνία με το οικογενειακό της περιβάλλον σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.